Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Όνομα, όνομα. Απονέας, μην τηλεφωνώ. Όνομα, ρε. Το όνομά σου. Κώστας. Έλα, Κώστα, χρόνια πολλά, πες. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ήθελα να πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Σε ποιο άθλημα. Πού, σε ποιο άθλημα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Τεκμηρίωσέ τα. Να τεκμηρίωσω. Ναι. Στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Αντεγιά! Έλα. Δεν τα δέχομαι να συζητήσω, ρε φίλε. Έλα. Είπαμε. Ποια ευρωπαϊκή πορεία. Εντάξει. Τη Χούντα. Εντάξει, αγόρι μου, μείνε όπως είσαι. Μια μεγαλύτερη ομάδα. Αυτά είναι... θα τα λες στον άλλο Παναθηναϊκό να ψήνεστε, γιατί θα φύγετε και οι 3.000 που έχετε μείνει στο ΆΚΑ, στη λεωφόρο. Πάντως, θα διαλύσετε τελείως. Με την αναισθησία που σας... τον άλλο και θύμισε το 71 ή το άλλο ναι, με την Κέντεμπορ, ναι, που για να πας στους 4 τότε έπαιζες 3 αγώνες. Και για να πάω στους 4 τώρα θέλω 30 αγώνες. Εντάξει. Πάντως να ξέρεις ότι θα ζήσεις 1.000 χρόνια με την αναισθησία που σε δέρνει και σένα και τους. Και όσον αφορά και το μπάσκετ, έχεις 5 ευρωπαϊκά και έχω 3. Μην ανοίγεις δε τώρα. Τα 2 τα παραπάνω που έχεις, έχεις παίξει στην Ελλάδα. Μια φορά που μπούνα, σε όλα που μπούνα. Τελειώνω ρε Άκη, 2 λεπτά. Ρε μια φορά που μπούνα, σε όλα που μπούνα. Πες του. Τα 2 τα παραπάνω που έχεις, έχεις πάρει εδώ. Εγώ δεν έχω παίξει ακόμα εδώ. Εγώ έχω πάρει ένδοξα. Με στη Ρώμη, με στην Τουρκία και με στο Λονδίνο. Φροντίζει ο Βασιλιακόπουλος να μην παίζουμε εδώ τώρα που είναι ψηλά Ολυμπιακός. Δεν μου έχει ζητήσει καμία FIBA συγγνώμη στην άλλη ομάδα γιατί μου έδωσε το κύπελο από λάθος διαιτητή. Μόνο σε εσένα σημαίνει αυτό. Και στην Ευρώπη σε έχω 11-2. Ή 12 κάπου εκεί. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη να παίζουμε, έχω πιο πολλές δίκες εγώ. Με τους διαιτητές τους ξένους. Και μην ξεχνάς και τους 35 πόντους και μην ξεχνάς. Ποια μεγάλη ομάδα. Α, έχεις πιο πολλά πρωταθλήματα. Το λέω, ναι, έχεις δίκιο, έχεις πιο πολλά πρωταθλήματα. Αλλά στα άλλα τα αθλήματα, στο ποδόσφαιρο, έτσι πάει, ιεραρχικά πάει. Πρώτα είναι το ποδόσφαιρο, μετά το μπάσκετ, μετά το βόλεϊ και μετά το πόλο. Στα άλλα τρία ομαδικά αθλήματα, σε έχω ξεσκίσει. Μιλάω για τους άντρες, ακόμα και στις γυναίκες. Που σαν Παναθηναϊκός δεν έχεις φτιάξει γυναικείο πόλο, μια και σε μεγάλη ομάδα. Και πού είναι ο ύμνος ο ψεύτικος που λες πάντα ότι είναι πρωταθλητής. Πολύ ώρα δεν αφιερώσαμε τώρα σε ένα μπουμπούνα πάλι. Όχι, πρέπει να τα αναπτύξω, να κάνω τα λέμε το δικό του, να μου παίρνει τηλέφωνο, να μου σηκώνει τα νεύρα μέσα στο γένο. Ωραία τώρα. Πάμε.